τεχνολογία. Ο Γιάννης Καραλής σχολιάζει τα καλύτερα στιγμιότυπα. Μητρόπουλος με τον Ξενιτόπουλο. Κόβει την κατάλληλη στιγμή την μπάλα για τον Αγορογιάννη που μπαίνει στην περιοχή. Η πάσα του εκεί που δεν ήταν ο Δημητριάδης αλλά ο Βακαλόπουλος. Ο Δημητριάδης τώρα στην περιοχή για τον Αλεξανδρή. Διώκνος Καρτάδος μπερδεύεται με το Λεκίδη. Έρχεται ο Δημητριάδης να μπει στη φάση που δεν έχει τελειώσει. Ο Δημητριάδης έξω από την περιοχή. Τον κόβει ο Γιώργος Παπαδόπουλος. Ο σταματής, ο Αγορογιάννης επιμένει ΑΕΚΙ. Σέντρα στα καρέ. Αλεξανδρή στην κεφαλιά. Ο Λεκίδης έκασε την μπάλα που πέρασε τη γραμμή και είναι το 1-0. Σε μια περιπετειώδη φάση διαρκείας λίγο πριν συμπληρωθεί το 18ο λεπτό. Ήταν τελικά η τελευταία σέντρα σε αυτή την συνεχιζόμενη φάση από τον Αγορογιάννη και η κεφαλιά του Αλεξανδρή. Ο Λεκίδης δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την μπάλα που πέρασε τη γραμμή της εστίας του. Η ΑΕΚ προηγείται 1-0 στο 18 με το 14ο γκολ του Αλέκου Αλεξανδρή στο φετινό πρωτάθλημα. Ο Σκαρτάδος που άφησε την αμυνά του, πέρασε η μπάλα εκεί που είναι ο Δανίλ Παπαδόπουλος, πλασάρει και μπλοκάρει ο Μίνου. Μεγάλη ευκαιρία για τον Ηρακλή, ενώ διαμαρτύρονται οι παίκτες ΑΕΚ για offside. Σταματήσει τον Αλεξανδρή που ξαναγυρίζει για τον Σταύρο Σταματή. Μεταβίβαση στον Μητρόπουλο, στην κίνηση το σούτ από τον Μητρόπουλο, η μπάλα out. Μαχητικός πάντα ο Μητρόπουλος, ο Σαβεύσκη πατάει την μπάλα για τον Παπαϊωάννου που μπαίνει στην περιοχή και έχουμε πέναλτι. Από την προβολή που έκανε ο Γιώργος Παπαδόπουλος, ο Παπαϊωάννου έδειξε στην αρχή να προσπαθεί να κρατήσει την ισορροπία του για να μπει στην περιοχή. Τελικά δεν τα κατάφερε, έπεσε στο έδαφος. Ο Βασίλης Δημητριάδης με 28 γκολ στο φετινό πρωτάθλημα πραγματοποιεί το 29ο, στέλνοντας την μπάλα στη δεξιά γωνία του Λεκίδη και κάνει το 2-0 στο 36ο λεπτό. Ο Έρακ τον κόβει με προβολή ο Παπαϊωάννου, κερδίζει ο Σαβεύσκη. Περνάει την μπάλα για τον Παπαϊωάννου που φεύγει καλυπτόμενος από τον Βακαλόπουλο απέναντι στον Λεκίδη. Ο Παπαϊωάννου κάνει το σουτ και το 3-0. Από την έξοχη μεταβίβαση του Τόνι Σαβεύσκη που λίγο πιο πριν είχε κερδίσει την μπάλα με προσωπική ενέργεια, ο Παύλος Παπαϊωάννου στο 42ο λεπτό πραγματοποιεί το ΑΕΚ Ηρακλής 3-0. Ένα λεπτό πριν συμπληρωθούν τα 45 του πρώτου ημιχρόνου, ο Γιωβάνοβιτς εκτελεί το φάουλ. Ο Ξενιτόπουλος που έχει προωθηθεί ακάλυπτο στην κεφαλιά πάνω στην αγκαλιά του Μίνου. Γιωβάνοβιτς. Αλλαγή παιχνιδιού ωραία για τον Ξενιτόπουλο που προωθείται. Ο Ξενιτόπουλος έχει χώρο, δοκιμάζει το δυνατό δεξί σουτ, πέφτει ο Μίνου και παραχωρεί κόρνερ. Ο Μητρόπουλος αλλάζει τώρα την μπάλα για τον Σαβεύσκη που κλείνεται όμως από το Σκαρτάδο. Βγάζει έξω για τον Μανολά, αυτό σηκώνει την μπάλα και κάνει ένα δυνατό σουτ, την μπάλα φεύγει ελάχιστα out. Επιμένος ο Μπανάτζοβιτς που προωθείται. Στρώνει για τον Αλεξανδρή, αυτός φέρνει την μπάλα στο καλό του πόδι, το δυνατό σουτ στέλνει όμως την μπάλα πάνω από τα δοκάρια του Λεκίδη. Παπαδόπουλος αφήνει πάλι για τον Κωστή, το 1-2. Την παλιά στον Παπαδόπουλο που ακάλυπτος λίγο έξω από την μικρή περιοχή, σουτάρει πάρα πολύ άστοχα out ο Καραγιάννης. Ο πιστοφύλακας κάνει το άνοιγμα για τον Παπαϊωάννου. Ο Παπαϊωάννου κόβεται με στην περιοχή από τον Γιώργο Κωστή. Αυτός χάνει από τον Μητρόπουλο. Το σούτο σιρτό του Μητρόπουλου μπλοκάρει ο Λεκίδης σταθερά. Το φάουλ για την ΑΕΚ έχει εκτελεστεί τον Τάσο Μητρόπουλο. Ο Μητρόπουλος που καθυστερεί θα δει την κίτρινη κάρτα από τον κύριο Ζαρζαβατσάκη και αυτό βέβαια σημαίνει αυτόματα την κόκκινη. Ο Μητρόπουλος που είχε δεχθεί την πρώτη κίτρινη κάρτα για μια συμμαχία με τον Γιώργο Παπαδόπουλο, θα λέγαμε ότι επιδίωξε με αυτή την καθυστέρηση που έκανε να εκτελέσει το φάουλ να δεχτεί τη δεύτερη κίτρινη κάρτα και να αποβληθεί ώστε να λείψει από ένα παιχνίδι της ομάδας του και όχι από δύο. Ο Μητρόπουλος δεν θα παίξει την έντεσα.